Σοφία Βούλτεψη μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Βούλτεψη. Πώς είμαστε, ετοιμαζόμαστε τις βαλίτσες για το Παρίσι? Ποιες βαλίτσες? Από ό,τι καταλάβαμε θα γίνονται συναντήσεις από εδώ και πέρα Παρίσι. Επομένως θα πρέπει όλοι να ετοιμάζουν φακέλους, βαλίτσες, τρέιλερ, δεν ξέρω πώς. Και να πηγαίνουν και να μετακομίζουν εκεί. Πώς θα γίνεται τώρα αυτή η ιστορία? Την είδη στη μετέδωση του Μιχάλη Συγνατίου ότι πια δεν θα έρχεται η Τρόικα. Ναι, είναι μια συμβολική κίνηση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, βεβαίως ο Πρωθυπουργός έχει από την πρώτη μέρα του ανασχηματισμού και του Υπουργικού Συμβουλίου ανακοινώσει και μετά σε ομιλίες του ότι θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης εξόδου από την κρίση. Ένα κομμάτι αυτής της εξόδου από την κρίση είναι και αυτό. Δηλαδή, επειδή πλέον δεν θα πρόκειται για έλεγχο, αλλά για αξιολόγηση του προγράμματος, δεν χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία της Τρόικας εδώ. Υπάρχουν τα έγγραφα, θα μιλούν δηλαδή επί στοιχείων, να εγγράφουν και θα γίνεται κανονική αξιολόγηση. Δεν θα έχουμε δηλαδή ούτε στελέχη της Τρόικας εδώ, ένα υπουργείο ή ένα οργανισμό που να ενημερώνονται και με τη σειρά τους να ενημερώνουν. Τεχνικά κλιμάκια υπάρχουν πάντοτε, εφόσον βρισκόμαστε σε πρόγραμμα. Όμως η Τρόικα, τα ανώτερα κλιμάκια της δηλαδή, από τη στιγμή που πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη και υπάρχει εμπιστοσύνη στο ότι ακολουθείται το πρόγραμμα, βγαίνουμε από την κρίση. Από τη στιγμή αυτή πλέον δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εδώ.